Ερχόμαστε σε ζωντανές συνδέσεις με καλεσμένο, καθώς αναφέρθηκα στην αρχή στον δεύτερο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Οικαστικών με την συμμετοχή μαθητών. Το βασικό θέμα ποιο είναι? Ο συμβολισμός της μάχης της Κρήτης μέσα από την τέχνη. Μάλιστα αυτό το διάστημα, αύριο αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και την 30 Μαΐου, μέχρι τέλος του μήνα, έχουμε και την αξιολόγηση των προτάσεων, των συμμετοχών. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Λαμπαθάκη, διευθυντή του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Ρεθύμνου και συγγραφέα βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολλά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Να ξεκινήσουμε με αυτό το πιο ηχηρό μήνυμα και διαχρονικό βέβαια. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας? Ότι πρέπει να διατηρούμε τη μνήμη, διότι η μνήμη πρέπει να είναι ένας οδηγός για το παρόν και για το μέλλον. Είναι σημαντικό από την ιστορία αρκετά πράγματα, να διδασκόμαστε από αυτή και να χρησιμοποιούμε αυτή τη γνώση, ειδικά οι νέοι άνθρωποι και όλοι μας βασικά, για να έχουμε ένα καλύτερο βηματισμό στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό, σωστά κύριε Λαμπαθάκη. Αναφορικά τώρα με την ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη μάχη της Κρήτης, με αφορμή και τον Παγκρίτιο Διαγωνισμό. Τι έχετε να πείτε? Ο στόχος μας, ο διαγωνισμός είναι δεύτερη χρονιά όπως είπατε και εσείς. Ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε τα παιδιά, να μπουν στη διαδικασία βάζοντας μια θεματική ενότητα, η μάχη της Κρήτης και πώς θα την εκφράσουμε αυτή μέσα από την τέχνη. Ο στόχος λοιπόν είναι να βάλουμε τα παιδιά να μελετήσουν το ιστορικό γεγονός, γιατί στα σχολικά εγχειρίδια δεν γίνεται τόσο μεγάλη αναφορά στο κομμάτι της μάχης Κρήτης όπως γνωρίζετε. Να ψάξουν λοιπόν και εκτός σχολείου πηγές, μαρτυρίες από παλιούς συγγενείς, από τους γονείς τους, από οποιοδήποτε, από βιβλιοθήκες, από οπουδήποτε, και να μάθουν λοιπόν τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο, το μεγάλο αγώνα που δόθηκε στο νησί. Και έχοντας λοιπόν κερδίσει τη γνώση, να μπορέσουν να εκφράσουν μέσα από διάφορες δημιουργίες, σκίτσα ή όποιο άλλο τρόπο θέλουν, μικρές μακέτες, να εκφράσουν το συναίσθημα και όπως το πώς αντιλαμβάνονται αυτό το γεγονός σήμερα, σαν οι άνθρωποι. Η αξιολόγηση των συμμετοχών ξεκινάει αύριο. Ναι. Ξεκινάει αύριο. Έχουμε πάρει αρκετές συμμετοχές και ξεκινάμε αύριο να αξιολογήσουμε τη συμμετοχή των παιδιών, ό,τι έχουν στείλει σε φωτογραφικό υλικό, στο email του σχολείου. Οι συμμετοχές προέρχονται από μαθητές από όλη την Ελλάδα? Μπορούν να είναι και από όλη την Ελλάδα. Ναι. Εμείς έχουμε εστιάσει κυρίως στην περιφέρεια της Κρήτης, ναι, αλλά το έχουμε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για οποιονδήποτε θέλει να δώσει μια εργασία, να τη δώσει. Δεν υπάρχει περιορισμός. Και πώς αντιλαμβάνονται, έρχεστε σε καθημερινή επαφή βέβαια με μαθητές, με τη νέα γενιά. Πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά την επέτειο της μάχης της Κρήτης, τα ιστορικά αυτά γεγονότα? Επειδή έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της μάχης Κρήτης και έχω γράψει και κάποια πράγματα και κάνω και κάποιες παρουσιάσεις όταν το επιτρέπει ο εργασιακός χρόνος στα σχολεία και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια, βλέπω ότι κάπου υπάρχει έτσι μια έλλειψη γνώσης. Δηλαδή έχουμε χάσει λίγο την επαφή με τα γεγονότα της εποχής. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν, επειδή ξαναλέω δεν είναι ένα γεγονός το οποίο διδάσκεται στην ύλη, να το πούμε έτσι, τη σχολική. Περνάει πολύ γρήγορα κάποια στιγμή από το κομμάτι των σχολικών εγχειρίδιων. Και βλέπω ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν ακριβώς τα γεγονότα σε βάθος και ειδικά το κομμάτι της λαϊκής αντίστασης. Δηλαδή πώς οι παππούδες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, παιδιά, γυναίκες, όλοι σε αυτή την λαϊκή μάχη, θα την έλεγα. Ήταν και η πρώτη φορά που είχαμε συμμετοχή του λαού σε συγκρούσεις στην Οπότε, Ευρώπη για εκείνη την περίοδο. Ίσως θα πρέπει και η πολιτεία να ενεργοποιηθεί λίγο, να προχωρήσει σε μια αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων. Σίγουρα, και εντάξει δεν μπορεί να γίνει βέβαια σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει όμως να δοθεί ιδιαίτερη βάση, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, τόσο εθνικό όσο και διεθνές. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε ξένες αντιπροσωπείες που κάθε χρόνο κρατάνε δεσμούς, Αυστραλοί, Νέα Ζηλανδία, όλοι αυτοί οι Βρετανοί που συμμετείχαν εδώ στις μάχες, όλα αυτά τα χρόνια, 81 χρόνια μετά, τιμούν τους δικούς τους ήρωες με ιδιαίτερα με πολύ μεγάλη συνέπεια.
Λοιπόν, οπότε πρέπει και εμείς να δώσουμε μια ανάλογη βάση και να αναδείξουμε τα γεγονότα. Κύριε Λαμπαθάκη, να είστε καλά. Ένα μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας. Και εδώ είμαστε να τα πούμε και όταν αξιολογηθούν και οι προτάσεις και οι συμμετοχές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.